τον τρόμο. Κλεισμένη στην τουαλέτα του δωματίου ξενοδοχείου στην παλιά πόλη των Χανίων, έζησε μια 14χρονη, όταν τρεις Αμερικανοί, μέλη του πληρώματος του αεροπλανοφόρου Χάρι Τρούμαν, εισέβαλαν μαζί με μια γυναίκα στο δωμάτιο, χωρίς καν να αντιληφθούν ότι δεν είναι το δικό τους. Θα να πεταχτεί κάπου έξω ο πρώην άντρας μου με το γιο μας να πάρουν κάτι να φάνε. Δεν ήθελε η μικρή να πάει μαζί τους, ήθελε να μείνει στο δωμάτιο. Και μπήκε το παιδί να κάνει ένα μπάνιο και εκεί έγιναν όλα. Ξαφνικά έντρομοι με πήρε τηλέφωνο, ήταν κλεισμένη στο μπάνιο, έκλαιγε με λυγμούς. Με πήρε τηλέφωνο, μπαμπά τρέχα, έχουν μπει στο δωμάτιό μου, ξένοι, τους μιλάω στα αγγλικά, δεν φεύγουνε και έχουν ξαπλώσει το κρεβάτι. Είμαι κλειδωμένη στο μπάνιο. Παρά τις φωνές του κοριτσιού, οι Αμερικανοί βρισκόμενοι υπό την επίρρεια αλκοόλ έπραξαν αγνοώντας την παρουσία του. Μόνο μπήκανε, βγάλαν και τα παπούτσια τους, ξαπλώσαν και στο κρεβάτι. Ο ένας μεταφέρθηκε στο τμήμα με ένα παπούτσι. Ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου, με τον οποίο επικοινώνησε άμεσα ο πατέρας, έσπευσε και απομάκρυνε τους τρεις ναύτες και τη γυναίκα. Οι δύο μάλιστα πρόλαβαν να φύγουν πριν φτάσει στο σημείο η αστυνομία. Όταν έβγα πάνω, ήταν σε κατάσταση σοκ το παιδί μου. Άνοιξα την πόρτα, το βρήκα ημίγυμνο και έντρομο μέσα στο μπάνιο κλειδωμένο. Να μου περιγράφει ότι ευτυχώς έφτασα εγκαίρος. Δύο από τους Αμερικανούς μεταφέρθηκαν στο αστυνομικό τμήμα Χανίων, ωστόσο σήμερα αφέθηκαν ελεύθεροι, προφανώς λόγω του δικαιώματος της ετεροδικίας. Λέγανε συνέχεια ότι είναι μόνιμοι υπήκοοι Ηνωμένων Πολιτειών και μάλιστα στους αστυνομικούς είπαν ότι δεν έχουν και δικαίωμα να τους κάνουν κάτι. Εξασφάλισαν την ατιμωρησία τους αφού αφέθηκαν σήμερα το πρωί ελεύθεροι. Είναι προφανές ότι κάποιοι δεν ήθελαν να γίνει η σημερινή δίκη για μια πράξη η οποία τεκμηριώνεται πλήρως από τις καταθέσεις των δυο γονιών αλλά και από την κατάθεση της 14χρονης. Το μεσημέρι, η Επιτροπή Ειρήνης Χανίων, Σύλλογοι Φοιτητών, Φορείς και Συλλογικότητες πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τα δικαστήρια καταγγέλλοντας το περιστατικό, ενώ οι γονείς υπέβαλαν μήνυση σε βάρος των Αμερικανών. Δεν είναι απλά ένα τυχαίο περιστατικό. Δεν είδαν μια πόρτα ανοιχτή και μπήκαν. Παραβίασαν δύο πόρτες, την εξώθυρα του ξενοδοχείου, την εξώθυρα του δωματίου. Οι μακελάριδες μπαίνουν σε δωμάτιο 14χρονου και σας βάζουμε το εξής απλό ερώτημα. Ο ψυχισμός, η ψυχολογική κατάσταση αυτής της κοπελιάς, αυτά που έζησε εχθές, πώς αναπληρώνονται? Δεν είναι η πρώτη φορά πάντως που μεθυσμένοι Αμερικανοί ναύτες διαταράσσουν την ησυχία των κατοίκων της πόλης. Σημειώνεται ότι το πλήρωμα του αεροπλανοφόρου Χάρι Τρούμαν, που είναι ελιμενισμένο στη Σούδα, αριθμεί περί τους 5.000 ναύτες και η παρουσία του στα Χανιά είναι έντονη.